Γεια σας φίλοι και φίλες, ο φίλος σας ο Γιώργος πάλι μαζί σας με ένα album ranking από μια τρέλα, μα τρελά αγαπημένη πάντα και για μένα και για τους περισσότερους από εσάς και για τους περισσότερους, για το 90% των Ελλήνων μεταλλάδων και αυτό το ranking ξεκινάει κατευθείαν χωρίς παπαρολογίες από μένα. Λιγότερο αγαπημένο από αυτή την πάντα είναι το The Obsidian Conspiracy και μιλάμε για τους Nevermore και το τελευταίο τους άλμπουμ, το Obsidian Conspiracy φυσικά. Αυτό είναι το limited edition, η κυκλοφορία, το κουτί, το CD, το οποίο περιέχει διάφορες καρτούλες μέσα, τους στίχους σε κάθε κάρτα, σαν και από την πίσω μεριά του κάθε τραγούδι έχει μια κάρτα με τους στίχους και από την πίσω μεριά έχει και ένα ανάλογο σχέδιο. Σας δείχνω μία από αυτές. Αυτή είναι η limited edition που ήταν σε κουτί και το CD που υπήρχε, που υπάρχει μέσα. Η αλήθεια είναι ότι έχω καιρό να τα ακούσω και δεν το έχω ανοίξει και έχουν κολλήσει όλα τα καλούδια που έχει μέσα, έχουν κολλήσει μετάξυ τους. Αυτό είναι το CD το κανονικό που υπάρχει μέσα στο box set αυτό, το οποίο έχει κάνει ο Peter Witches παραγωγή. Ο Peter Witches, ο οποίος βοήθησε στα προσωπικά, στο πρώτο προσωπικό άλμπουμ, ήταν στην μπάντα του Warrell, προσωπικό άλμπουμ του Warrell Dane μιλάμε, ήταν στην προσωπική, ήταν στην μπάντα του και του κάνει και παραγωγή, του ράψε και τραγούδια και είναι ο αρχηγός, ο πρώην αρχηγός μάλλον για την ακρίβεια, ο Σουηδός αρχηγός των Soilwork, ο δημιουργός των Soilwork, ο οποίος μετακόμισε στην Αμερική και έπαψε πια να παίζει με τους Soilwork, αντικαταστάθηκε από άλλο κιθαρίστα και έφτιαξε ένα στούντιο εκεί πέρα γιατί πατρεύτηκε και Αμερικανίδα και βοήθησε τους Nevermore και τον Warrell στο πρώτο προσωπικό άλμπουμ. Αυτό είναι το λιγότερο αγαπημένο. Συνεχίζουμε. Το επόμενο είναι το Enemies of Reality. Αυτή είναι η original κόπια που είχε κυκλοφορήσει τότε με την παραγωγή και την μίξη του Kelly Gray, του κιθαρίστα τον Guns Reich, παρακαλώ, τότε που είχε αντικαταστήσει τον Chris DeGarmo, ο οποίος όμως δεν έκανε και πολύ καλή δουλειά. Ο ήχος των drums ειδικά είναι άθλιος, ειδικά δεν υπάρχει όγκος, γιατί δεν ασχολήθηκε η Century Media στο να δώσει κάποιες παροχές παραπάνω ώστε να ηχογραφήσουν όπως θα ήθελαν με τον Andy Snip, τον παραγωγό της εκείνη την εποχή, ο οποίος είχε καταφέρει και είχε φτιάξει και ένα ήχο πολύ δυνατό και σκληρό για τους Nevermore. Αυτή είναι, είπαμε, η πρώτη έκδοση με το μαύρο, μαύρο κουτί μάλλον, το πιστόφυλλο, με bonus DVD μέσα. Και το οποίο αργότερα όμως, ένα χρόνο σχεδόν αργότερα, βρήκαν τα λεφτά, η Century Media δέησε να δώσει τα λεφτά για να γίνει νέα μίξη, νέο mastering από τον Andy Snip και να βγει το Enemies of Reality με αυτή τη μορφή και να έχει τον ήχο που είχαμε γνωρίσει όλοι στο Dead Heart and Dead World, ας πούμε, τον ίδιο ήχο, σε ένα άλμπουμ το οποίο θυμίζει περισσότερο κλασικό αμερικάνικο metal σε στυλ Metal Church, Vicious Rumors, ειδικά οι παράτες ήταν πιο φάση Metal Church. Ήταν όχι τόσο τεχνικό όσο τα προηγούμενα άλμπουμ, αλλά ήταν πιο παραδοσιακό από τα άλλα άλμπουμ των Nevermore. Για τα φωνητικά του Warrell δεν έχω να πω κάτι. Ο άνθρωπος όταν τραγουδάει, όταν τραγουδούσε Θεός χωρές τον, ήταν το κάτι άλλο και μας λείπει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και αυτός και η μπάντα. Και ο Jeff Loomis, ο οποίος αναγκάζεται να είναι ένα hired gun, ένα νοικιασμένο όπλο, όπως λένε οι Αμερικανοί, και να πληρώνεται για να βγάζει προς το ζήν, για να παίζει για τους Arch Enemy ή Μάρτον. Λοιπόν, επόμενο αγαπημένο άλμπουμ είναι το This Godless Endeavor. Αυτό εδώ. Στο άλμπουμ το οποίο προσλαμβάνουν σαν και δεύτερο κιθαρίστα το Steve Smith, ο οποίος είχε παίξει με Vicious Rumors, με Testament και τα τελευταία χρόνια είναι μέλος των Forbidden. Steve Smith, ο οποίος έχει γράψει και τραγούδια εδώ πέρα, έχει συμμετάσχει και στην σύνθεση. Είναι ένα πάνελ με τέσσερα σημεία που ανοίγει, συν το κεντρικό 5 που βρίσκεται το CD, είναι αυτό εδώ, σε σχήμα σταυρού ή σε σχήμα πρόσθεσης, σταυρού πρόσθεσης της προσθετικής πράξης. Παραγωγή Andy Snip, τραγουδάρες,
τραγουδάρες, δεν ξεχωρίζω, δεν μπορώ να ξεχωρίζω. Εντάξει, λίγο μεγαλύτερη αδυναμία έχω στο Born και στο μόνιμο κομμάτι. Το Born στο οποίο τραγουδάει ο Γόρελ με Death Metal φωνητικά και στο μόνιμο το οποίο ακούμε μέχρι και Cuddle μας επιρροές, λίγο πιο doomy καταστάσεις. Εκπληκτικό άλμπουμ, δεκάρια κατέβατο και από εδώ και πέρα είναι όλα δεκάρια. Επόμενο αγαπημένο είναι το Nevermore, το same title, δηλαδή το πρώτο τους. Παραγωγό είναι η Λικέρνον, ο γνωστός παραγωγός, ο οποίος έχει κάνει από το πιο μελωδικό metal όπως η Dokken, progressive όπως Rage for Order των Queensryche, αλλά έχει κάνει και DSI, έχει κάνει και κάνει Bal Corpse, έχει κάνει Shadow Gallery, έχει κάνει και Nevermore. Αυτό είναι το πρώτο τους άλμπουμ που όταν κυκλοφόρησε, ήταν λίγα χρόνια ακριβώς, ήταν συγκεκριμένα 4 χρόνια μετά την φυγή από το Sanctuary του Lenny Ratledge, του βασικού συνθέτη της μπάντας, και ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Jeff Loomis. Ο Jeff Loomis, ένας νεαρός κιθαρίστας, τότε πήγε σαν μέλος Sanctuary. Απλά όταν μοιράσανε μεταξύ, ήταν δύο μέλη, ο Jim Shepard, ο μπασίστας, και ο Warren Dane, οι οποίοι ήθελαν να συνεχίσουν να παίζουν heavy metal όπως παίζανε heavy thrash, αυτό το σκοτεινό progressive και όλα αυτά που είχαν, γενικά όλη αυτή τη μίξη που είχαν σαν Sanctuary. Οι άλλοι ήθελαν να παίξουν alternative ή grunge φάση, γιατί είχε και πέρασε εκείνο τον καιρό, και μην ξεχνάμε και ότι οι Sanctuary καταγόντουσαν και κατάγονται από την περιοχή του Seattle, έτσι. Ήταν στην περιοχή δηλαδή στο επίκεντρο των εξελίξεων, των παγκόσμιων μουσικών εξελίξεων και ειδικά με τον grunge της εποχής. Εκεί διαφωνήσαν, τα σπάσανε, πήγαν στα δικαστήρια με τον Lenny Ratledge, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα του ονόματος, το κέρδισε τελικά μετά από κάποιες δίκες, νομίζω 3 δίκες συγκεκριμένα, το κέρδισε ο Lenny Ratledge το όνομα, και έτσι με τη σύνθεση, με τα 3/5 των τότε, πριν διαλύσουνε, Sanctuary, δηλαδή τον νέο εισερφέν, τον νέο εισερχόντα μάλλον, Jeff Loomis, το Jim Shepard, τον μπασίστα, και το Warren Dane, φτιάχνουν την πάντα με την ονομάζουν Nevermore και κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο βασικά είναι demo, αλλά ήταν τόσο καλό και κυκλοφόρησε σαν full length και τελικά η ιστορία γράφτηκε. Απίστευτο άλμπουμ, What Tomorrow Knows, Garden of Grey, The Sanity Assassin, Hunting Words, φοβερό άλμπουμ. Επόμενο αγαπημένο, Dead Heart in a Dead World. Εδώ είμαστε και 2000, χρονολογία 2000, βγαίνει ο δίσκος που για πρώτη φορά χρησιμοποιεί 7 χορδές κιθάρες ο Jeff Loomis, και φαίνεται από τον όγκο των τραγουδιών στο Dead Heart, εδώ, από τη Century Media, 2000, κυκλοφόρησε τετράδα η τότε η Nevermore, με ένα κιθαρίστα, έχει γράψει τα πάντα ρυθμικά στο στούντιο και σε όλος, όλα είναι γραμμένα από τον Jeff Loomis, και όχι μόνο γραμμένα και παιγμένα, αλλά και τα τραγούδια είναι δικά του, οι συνθέσεις είναι δικές του, η στιχουργία είναι του Warrell και η μουσική είναι του Jeff Loomis, και βγαίνει αυτό το αριστούργημα, το οποίο είναι το πιο σύγχρονο σαν άλμπουμ που θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν ποτέ, ή μάλλον που κυκλοφόρησαν ποτέ, γιατί περιέχει και πράγματα τα οποία μπορείς να τα βρεις σε μπάντες οι οποίες έχουν επιρροές από metalcore, το οποίο ακόμα metalcore δεν έχει εμφανιστεί καν. Αλλά εδώ πέρα, γι' αυτό λέμε και καμιά φορά ότι και η Nevermore είναι μία από τις μπάντες που επηρέασε πάρα πολύ το νέο κίνημα αυτού του αμερικάνικου metal, με τους Chimera, τους Killswitch Engage, τους Unearth και όλα αυτά. Και δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, τους All That Remains. All That Remains έχουν κάνει διασκευή το Believe in Nothing, την μπαλάντα που είναι εδώ. Για να σας αποδείξω ότι όντως οι metalcore μπάντες επηρεάστηκαν πάρα πολύ από αυτό το δίσκο. Dead Heart in a Dead World, εκπληκτικό άλμπουμ. Νούμερο 2. Το κατά για πολλούς καλύτερο άλμπουμ των Nevermore. Για μένα δεν είναι το καλύτερο όμως, είναι το δεύτερο καλύτερο. Είναι δισκάρα, δεκάρια, κατέβατο, ναι, αλλά δεν είναι το πρώτο όμως. Το Dreaming on Black μιλάω, έτσι. Εδώ. Το κανονικό εξώφυλλο ήταν αυτό εδώ που βλέπετε στο πιστόφυλλο. Αυτό ήταν το κανονικό εξώφυλλο. Αλλά από λάθος της εταιρείας, αντί να πει αυτό εδώ η κοπέλα που κάνει το χέρι της προς τα έτσι, ας πούμε, για προστασία ή αυτό, μπήκε το αυτό το, που θα ήταν το πιστόφυλλο. Μπήκε ανάποδα δηλαδή.
Ένας δίσκος ο οποίος περιλαμβάνει τραγουδάρες, Poison God Machine, I Am The Dog, Beyond Within, το κλασικό με το intro, Welcome Millennium, με τον, μάλλον με το δύστιχο Welcome Millennium, και φυσικά τον ύμνο των ύμνων, Deconstruction, ένα τραγούδι το οποίο συγγράφηκε από τον Jeff Loomis και τον Tim Calvert, τον τότε κιθαρίστα, νέο κιθαρίστα των Evermore, και ήταν και ο μοναδικός μέχρι το Steve Smith, έτσι, ο μοναδικός νέος κιθαρίστας ο οποίος έγραψε, συνέγραψε τραγούδια μαζί με τον Jeff Loomis για δίσκο των Evermore. Και ούτως ή άλλως ο Tim Calvert ήταν και μεγάλη επιρροή του Jeff Loomis και το ανέφερε πάντα. Και έλεγε μάλιστα τότε ο Jeff Loomis ότι είναι μεγάλη μου τιμή που συνεργάζομαι με αυτό το μεγάλο κιθαρίστα. Ο οποίος Tim Calvert και αυτός μας είχε αφήσει, έφυγε ξαφνικά. Και μας λείπει και αυτός και αυτό το open-minded που είχε για τη μουσική γενικά, το προοδευτικό στυλ που είχε για τη μουσική, Tim Calvert. Απίστευτο περιοδία, είχαμε ήμασταν εκεί, προσκυνήσαμε. Μεγάλη δισκάρα, Neil Kernon παραγωγή, εννοείται ότι είχε αντέξει το χρόνο, είναι σαν να μην έχει βγει ακόμα καν, μπορεί ας πούμε να κυκλοφορούσε αύριο το 2023 και να λέγες ότι εντάξει, τι ωραία και νέα και progressive μουσική είναι αυτή, metal που ακούω, είναι τόσο σύγχρονη η μουσική τους. Λοιπόν, είπαμε στο νούμερο 1, από όλοι καταλάβατε φυσικά ότι είναι το, ποιο είναι ρε παιδιά το πρώτο, The Politics of Ecstasy. The Politics of Ecstasy. Με δεύτερο κιθαρίστα, τον Pat O'Brien, τον γνωστό μας κιθαρίστα που είχε παίξει με τη Leather, τη Leone, η τραγουδίστρια του Τόνι Τσαστέιν, στο προσωπικό της πρώτο δίσκο, το Shockwaves. Εκεί ξεκίνησε και έκανε την πρώτη ηχογράφηση. Μετά έκανε περιοδία με τους Monstrosity, σαν περιοδία πάντα, έτσι. Βοήθησε τους Lethal στο demo 2000 ή λίγο παλιότερα είναι. Το Balancing Act που γράψαν ένα τραγούδι τότε και δεν είχαν δεύτερο κιθαρίστα και πήραν τον Pat O'Brien για να το στείλουν αυτό το κομμάτι σε εταιρείες για να βρουν οι μεγάλοι Lethal για να βρουν νέο συμβόλαιο, αλλά τελικά δεν έγινε και τίποτα. Τελικά, αλλά και το τραγούδι αυτό μπήκε απλά σαν bonus κομμάτι στην επανακυκλοφορία του Your Favorite God EP, σαν bonus κομμάτι στο τέλος του CD που το CD αυτό περιέχει 5 κομμάτια, συνήραν τον Balancing Act 6, στο οποίο παίζει ο Pat O'Brien μαζί τους. Και φυσικά ήταν γνωστή η αγάπη του ακόμα και όταν ήταν μέλος στους Nevermore, έπαιζε στα διαλύματα των συναυλίων και των περιοδιών των Nevermore, έπαιζε πάρα πολλά riff και τα ξέρω απ' έξω, τον Cannibal Corpse, ήταν φανατικός οπαδός. Και τελικά κατάφερε να γίνει και μέλος τους. Λοιπόν, αυτό είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ από Nevermore, τραγούδια όπως το Seven Tanks of God, όπως το Next in Line, τραγούδια τώρα, I'm next in line to die, The Tiananmen Man, εντάξει μιλάμε για τρομερά τραγούδια, το Passenger, έπος, μαυρίλα, είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ γιατί είναι το πιο τεχνοθράσ' άλμπουμ που έχουν κάνει ποτέ, όπως το ακούτε, είναι ένα άλμπουμ το οποίο είναι και θράσ, και είναι το άλμπουμ που για μένα προσωπικά είναι πιο κοντά σε ό,τι προσπάθησαν να κάνουν οι Sanctuary με το Into the Mirror Black, αυτό το άλμπουμ για μένα. Δηλαδή αυτό το thrash, το σκοτεινό, το progressive, το οποίο όπως είπα και στο βίντεο της Corner, η Corner στο Green θυμίζανε την εξέλιξη των ανάκρουσης, αυτό μου θυμίζουν και οι Nevermore σε αυτό το συγκεκριμένο δίσκο, το πως μια καθαρή thrash metal μπάντα η ανάκρουσης πήγανε στο δεύτερο και ειδικά στο τρίτο δίσκο, έχοντας βάλει gothic σημεία στη μουσική της, έχοντας βάλει dark σημεία μαζί με το καθαρό thrash το αμερικάνικο και την τεχνική την κατάρτιση και την φοβερή παραγωγή του Neil Kernon που ήταν γεμάτη τελείως, ζωντάνη. Αυτό ήτανε, να αναφέρω φυσικά και το EP τους, το In Memory, αυτό εδώ, φοβερά τραγούδια, διασκευές σε Bauhaus. Φοβερά τραγούδια αποδείξαν και στο EP ότι είναι μια μπάντα που ήρθε για να μείνει και να μας κάνει τη ζωή χαρούμενη, καλύτερη και να πιστέψουμε
ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα. Γιατί έχω αναφέρει και πολλάκις ότι ο χαμός του World Day για μένα ήταν το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν μπορούσε να συγκριθεί με άλλους χαμούς. Ήταν από τους χαμούς που με χτύπησαν άσχημα. Γιατί είχα μεγαλώσει πια, δεν ήμουν πιτσιρικάς, ας πούμε. Όταν έφυγε ο Cliff Burton, ήμουν πιτσιρικάς και δεν κατάλαβα, δεν έδωσε σημασία καν. Στεναχωρήθηκα εννοείται. Ήμουν 14 χρονών, έτσι. Στεναχωρήθηκα κανονικά εννοείται, αλλά δεν είχα νιώσει αυτό την τόσο στεναχωρία, γιατί ήμουν και ένας πιτσιρικάς ο οποίος δεν έδινε και πολύ σημασία στο τι γίνεται γύρω του. Εντάξει, ασχολήθηκα για λίγο, το ξέχασα. Αργότερα, χρόνια αργότερα είναι που έδωσα την σημασία που θα έπρεπε στο χαμό του κλειφάρα μας, αλλά εκείνο τον καιρό όχι τόσο μεγάλη σημασία. Αλλά την εποχή που φύγε ο Γόρελ, ήμουνα μεγάλος πια, καταλάβαινα τι γίνεται γύρω και ήταν η φυγή του προς άλλους κόσμους, ήταν κάτι που μας χτύπησε άσχημα εμάς τους οπαδούς του, τους οπαδούς των Nevermore, τους οπαδούς του heavy metal γενικότερα και τους οπαδούς καλής μουσικής θα έλεγα γενικά, γιατί οι Nevermore παίζαν πρώτα απ' όλα μια προοδευτική, progress δηλαδή, φοβερή μουσική. Αυτό ήτανε, κάναμε και το βίντεο για τους Nevermore που μου ζητήσατε πάρα πολύ και ήταν λογικό, γιατί όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, στην Ελλάδα το 90% του κόσμου που ακούει metal, μην πω παραπάνω, λέω το 90% που ακούει metal, σέβεται και σεβόταν και σέβεται φυσικά, ανεξάρτητα αν δεν υπάρχει μπάντα, και υποστήριξε και υποστηρίζει ακόμα την ιδέα που λέγεται Nevermore. Γιατί Nevermore δεν είναι μια απλή μπάντα, είναι ιδέα. Είτε παιχτικός, είτε στιχουργικός. Έτσι, αυτό. Heavy Metal Forever, οι ήρωές μας μαζί μας θα μας συντροφεύουν για το υπόλοιπο όσο έχει ο καθένας μας στη ζωή μας. Μακάρι να ζήσουμε πάρα πολλά χρόνια, να είμαστε γεροί και δυνατοί και να περπατάμε όρθιοι και όχι στα τέσσερα. Αλλά όταν θα έχω τέτοιους συντρόφους στα χρόνια που έρχονται, τίποτα δεν με τρομάζει και τίποτα δεν με φοβίζει και όλα είναι κομπλέ. Stay heavy, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.